Γεια σας φίλοι μου, Titan Facts εδώ πέρα. Σήμερα με ένα unboxing μετά από πάρα πολύ καιρό σκέφτηκα επιτέλους να ανοίξω πάλι μαζί σας ένα κουτί το οποίο πήραμε για 35 ευρώ μεταχειρισμένο παρακαλώ. Ναι, μεταχειρισμένο αλλά εξωτερικά βρίσκεται σε τέλεια κατάσταση. Πιστεύω αυτός που μας το πούλησε το είχε επίσης σε βιτρίνα, πάρα πολύ όμορφο και για 35 ευρώ best deal θα έλεγα. Λοιπόν, πρόκειται για μια έκδοση για PlayStation 4, όνομα Final Fantasy Dissidia NT. Εντάξει, τώρα στον κόσμο του Final Fantasy δεν είμαι και τόσο expert, το μόνο που ξέρω είναι πως οι εκδόσεις τους είναι ακριβές. Είτε είναι σε pre-order, είτε γενικά δεν τις βρίσκεις πάρα πολύ φτηνές. Τώρα με αυτό που έχω κάνει εδώ πέρα, 35 ευρώ, πάμε να δούμε μαζί τι μας περιμένει και πόσα είναι η κατάσταση από μέσα, μήπως έχουμε τίποτα σπασμένο και τα σχετικά. Λοιπόν, να ξέρετε από εδώ και πέρα αυτό θα είναι το καινούριο μας format. Έτσι θα γίνονται τα unboxing, οπότε τη φάτσα μου ξεχάσετε την. Εδώ τώρα για να μην βλέπετε εσείς θα το ανοίξω το κουτί από εδώ πέρα και έχουμε και λέμε, βλέπω ήδη πάλι ένα μεγάλο κουτί στο κουτί με λίγα λόγια. Έχουμε εδώ μια φορά το κουτάκι αυτό και από μέσα βγάζουμε, ας το αφήσουμε εδώ πέρα, βγάζουμε αυτό εδώ πέρα, κουτί στο κουτί με λίγα λόγια. Α, και έχουμε εδώ πέρα από ό,τι κατάλαβα πολύ ωραία όλους τους αριθμούς, 1, 2, 3, 4, 5, 6, το 7 το καλύτερο, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10, 15. Τη 15 την έχουμε κάνει επίσης και αυτήν unboxing και εδώ πέρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όπα, το γκρέμισα, για να το ανοίξουμε τώρα. Έτσι ανοίγει. Πρώτο και καλύτερο είναι βέβαια πάνω πάνω το steelbook. Πάμε να το δούμε μαζί, είναι λίγο καλά πακεταρισμένο. Αυτό εδώ είναι το steelbook μας. Πρέπει σιγά σιγά να αλλάζουμε και κάμερες, διότι η ποιότητα είναι λίγο για τον μπέο. Λοιπόν, πάρτε εδώ πέρα μάτι από μέσα. Έχουμε ένα Ultimate Collector's Edition Official Soundtrack λέει και δεύτερο CD. Μισό λεπτό, εδώ πέρα έχουμε κάτι κωδικούς για να κάνουμε register το product. Λέει μια φορά και το άλλο είναι ένα season pass. Για να δούμε, έχει λήξει 2018 λέει εδώ πέρα τώρα. Να. Όχι, ο κωδικός λήγει το 2028. Θα μπορεί να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, χαρτούρα. Το επόμενο εδώ πέρα καινούριο πακεταρισμένο είναι φάση καρτούλα τώρα. Από ό,τι βλέπω είναι 1, 2, 3 κάρτες είναι μέσα. Παιδιά, sorry, αλλά δεν θα τις ανοίξω. Θα μείνει έτσι, καινούριο, διότι σκοπεύω μετά να τα ξαναβάλω έτσι όπως είναι μέσα. Διότι μου λείπει και ο χώρος, όταν πετάω δηλαδή τα κουτιά, μου λείπει ο χώρος να τα συμμαζεύω και έτσι. Λοιπόν, artbook. Λέω εδώ πέρα 30
anniversary, όπως λέγεται, anniversary, 30 anniversary. Να δούμε μερικές σελίδες μαζί. Α, οκ, εδώ πέρα μάλλον μαζί έχει τώρα από το... Αυτός πρέπει να το... Από το Final Fantasy 1, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Και πάει λέγοντας. Ακόμα είμαστε σε Final Fantasy 2. Στο πάω λίγο μία στο 7. Αυτό ήταν για μένα το καλύτερο επεισόδιο. Από όλα στο Final Fantasy, μόνο το 7. Με το 7 ασχολήθηκα δηλαδή. Λοιπόν, αυτό ήταν το artbook. Εδώ πέρα τώρα σκουπίδια θα έλεγα. Τα οποία μας κρατάνε, θα έλεγα, τη φιγούρα. Αυτό εδώ είναι το κουτάκι της φιγούρας. Λοιπόν, ας το πάρουμε και αυτό από εδώ. Δεν θυμάμαι τώρα official τιμή που είχε αυτή η έκδοση, πάντως φτηνή δεν ήταν. Αλλά τώρα τη βρίσκεις πλέον για 89 ευρώ, τη βλέπω που και που, αλλά για 35, το ξαναλέω, ήταν best buy. Και πάμε να δούμε τώρα τι παίζει με τη φιγούρα μας. Αυτή εδώ είναι η φιγούρα. Εντάξει, από ό,τι βλέπω το σπαθί είναι λίγο στραβό, αλλά πρόκειται για πολύ καλή ποιότητα. Προσπαθώ τώρα να δω, βασικά έχει κανένα ρυθμό πάνω και καλά limited, αλλά δεν βλέπω εντελώς τίποτα. Εντάξει, τώρα από χρώματα και ποιότητα έχουμε δει πολύ πιο χειρότερα. Το σπαθί είναι λίγο στραβό ή τώρα στραβό είναι το μάτι μου, δεν ξέρω. Λοιπόν, πώς φαίνονται τα πράγματα για τον Μπέο. Καλούτσικα θα έλεγα. Λοιπόν, αυτό ήταν το unboxing. Δεν μας λείπει τίποτα. Αυτό ήταν το φιγουρίνι. Το να τα βάλω εδώ λίγο στην άκρη αυτά. Το φιγουρίνι, artbook, soundtrack, game, steelbook. Κάτσε να κοιτάξω όλη μια φορά από πίσω. Φιγουρίνι, soundtrack, καρτούλες. Okay. Και ένα όμορφο κουτάκι με το οποίο περιλαμβάνει τους main charts, έλεγα τώρα από το 1 μέχρι το 15. Αυτό ήταν το unboxing. Πάμε τώρα πάνω κάτω να μετρήσουμε μαζί. Εντάξει, steelbook, κλασική περίπτωση, το βάζω 15 με ένα 20 σάρικο. Εξαρτάται βέβαια πάντα πώς θα πουληθεί το παιχνίδι. Άμα γίνει πολύ fame και τα σχετικά, οι τιμές πάντα πάνω. Άμα βγει το παιχνίδι GAO, οι τιμές πάντα προς τα κάτω. Το artbook βάλε ένα τάλιρο. Τώρα για τις καρτούλες δεν θέλω να πω τίποτα. Τι να πεις τώρα για κάτι τέτοια πράγματα, τι λεφτά να δώσεις. 2-3 ευρώ θα έλεγα τώρα, και πουλά είναι κιόλας. Σιγά τώρα, είναι 3 καρτούλες είναι. Δεν θα ανοιχτεί, θα το αφήσω έτσι καινούριο. Ως για τη φιγούρα, οκ, okay, μου θύμισε έτσι λίγο φάση Conan Exile, αλλά εκείνη είναι εντελώς για τον Μπέο.
Αυτή κάπως είναι καλύτερη, θα έλεγα. Εντάξει, είναι πιο detailed. Δεν είναι όμως τίποτα το σπουδαίο. Δηλαδή, άμα την έχει τώρα κάποιος μέσα στη βιτρίνα του και δεν γνώριζε ακριβώς ποιος χαρακτήρας είναι. Βασικά, ποιος είναι, καμισό λεπτό να κοιτάξω. Ναι, είναι ο χαρακτήρας από το Final Fantasy 1. Δηλαδή, εγώ δεν θα ήθελα να γνώριζα με τίποτα ότι πρόκειται για μια φιγούρα από Final Fantasy. Μου είναι εντελώς άγνωστη η κυρία. Ναι, κυρία είναι, ναι. Λοιπόν, για 35 ευρώ δεν μπορώ να πω εντελώς τίποτα. Αλλιώς σιγά να με την έπαιρνα για 80 ή 90 όσο έβγαινα. Εντάξει, όπως ξέρουμε, ξαναλέω, Final Fantasy έχει πάρα πολλά Collector's Edition. Αυτό τώρα πρόκειται για Limited, Ultimate. Α, Ultimate. Για ξαναδω λίγο μισό. Ναι, Ultimate Collector's Edition, ok. Δεν είναι τελικά Limited, γιατί θα έλεγα τώρα, άμα ήταν Limited, που είναι το certificate που μας το λέει αυτό. Για 35 ευρώ, το ξαναλέω, πάρα πολύ φτηνή. Λοιπόν, αυτό ήταν το unboxing. Κάντε μου θέλετε ένα like στο βίντεο. Και άμα δεν κάνετε, δεν κάνετε, τι να κάνουμε. Περάστε μου θέλετε το κανάλι μου για να δείτε περισσότερα unboxing. Συνεχίζουμε δυναμικά τώρα προς το 70. Ξέρω, ήταν λίγο ψιλοβαρετό το σημερινό βίντεο, αλλά το έκανα έτσι στα γρήγορα. Πολύ κέφι δεν υπάρχει, διότι τα views πάνε κατά διαόλου. Με 10 και 20 views ανά unboxing, δεν ανεβαίνει και το μεράκι. Λοιπόν, πείτε μου κάτω στα comments άμα σας άρεσε ή όχι. Και θα τα πούμε σύντομα με ένα άλλο unboxing.